Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Θέλω να ασχοληθούμε με τα καθαρά ποδοσφαιρικά, θες να κάνεις και ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα? Δεν πρέπει και λίγο, γιατί στην Ελλάδα. Πρέπει λίγο, ναι. Ασχολούμαστε περισσότερα με τα εξωαγωνιστικά, αν και δεν είναι και λίγα αυτά, έτσι. Μάλλον είναι περισσότερα από το ποδόσφαιρο. Πολλά είναι. Πολλά είναι και. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν επηρέασαν τον Άρη. Θα πάμε βέβαια και σε αυτό, για το πώς η ομάδα σε ακόμα ένα μάτς με ειδικές συνθήκες πήρε αυτό το οποίο ήθελε. Αλλά γίνανε πράγματα που. Θα πω εγώ, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω, τα οποία εκμεταλλεύονται κάποιοι για να βάλουν τον Άρη στο στόχαστρο πάλι. Και κρίμα δυστυχώς, γιατί αντί να ομορφαίνουμε τον ποδόσφαιρο και να βοηθάμε όλοι σε αυτό το κομμάτι, και ενώ το λέμε γενικά προς τα έξω ότι θέλουμε να ομορφαίνουμε τον ποδόσφαιρο και να μην γίνονται αυτά, δυστυχώς γίνονται, ναι, άλλα πράγματα, και πραγματικά ξεκινάνε και πριν το μάτι. Όταν λες ότι δεν. Να μην έρθει, δεν θα υπάρχουν εισιτήρια για τον κόσμο του Άρη. Δηλαδή ξεκινά τον πόλεμο και πριν το μάτς, έτσι, πριν καν έρθει η Κυριακή. Μάγκη, να σου πω κάτι, δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον κόσμο του Άρη πριν έρθει η Κυριακή, αλλά εισιτήρια δίνεις κανονικά την Κυριακή. Και μετά, όταν έρχεται η ώρα του αγώνα, κλειδώνεις τις πόρτες. Για τον κόσμο που του έδωσε εισιτήρια, ενώ έλεγε ότι δεν θα δώσει. Κάναμε ένα λάθος, ρε φίλε. Κάναμε ένα λάθος. Σταυρώστε μας δηλαδή. Ένα λάθος. Ένα πτέσμα. Μπερδευτήκαμε, το διορθώσαμε. Κλείσαμε τις πόρτες. Σταυρώστε μας. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Και σε ένα γήπεδο τώρα που κάνει και μεγάλο. Και αν πεις ότι θα έρθει ο κόσμος του Άρη, θα ετοιμαστεί πιστεύω και η αστυνομία καλύτερα. Έτσι. Όταν λες ότι δεν θα έρθει ο κόσμος του Άρη, δεν. Δηλαδή δεν ετοιμάζονται γενικά και όλοι. Μα και να σου πω κάτι, Γιώργο. Βλέπει η αστυνομία ότι μαζεύει το κόσμος έξω. Βλέπεις ότι η κατάσταση είναι λίγο έκριθμη. Άνοιξε στήρες, βάλ τον μέσα και θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να τους περάσουμε από τα επίσημα. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Γενικότερα, παιδιά, για να πάμε και στο ποδόσφαιρο, η αστυνομία εκεί στην Μαγνησία, στο Βόλο. Έχει θέματα. Το έχω ζήσει και το τελικό του 17. Δεν νιώθει γενικότερα. Δηλαδή, μία δουλειά έχει το 17 να κλείσει την αερογέφυρα. Δεν την έκλεισε. Άφησαν γλάστρες στα επίσημα που οι γλάστρες γίνανε τηλεκατευθυνόμενες στον αέρα μπροστά μας περνούσαν. Γενικότερα η αστυνομία του Βόλου δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Δεν τα πάει πολύ καλά. Ήσαν στα χέρια φύλλα, δηλαδή είναι δυνατόν. Μιλάμε για. Μας έδειχνε σε όλο τον πλανήτη μας το δέμα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς που ήδη θυμάμαι τότε οι φύλλαστοι που χτυπιόταν μεταξύ τους αρχίσαν τις πρώτες βοήθειες ο ένας μεταξύ των άλλων. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο. Και για χθες μιλάω, Γιώργο, όταν πηδάει ο κόσμος στα κάγκελα και γίνονται μάχες, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Κάποιος να σμπρώξει, κάποιος να παραπατήσει. Θα μιλάμε πάλι και τα λέμε τα ίδια και τα ίδια που τα λέμε 30 χρόνια. Για να πάμε πάντως και στο ποδοσφαιρικό, γιατί με αυτό θέλουμε να ασχολούμαστε και αυτό αγαπάμε. Νομίζω ότι για να κάνω μια σύνδεση και μετά όσα γίνανε, Γιώργο, χθες και στη διάρκεια του αγώνα, και εγώ θα βάλω μέσα στην εξίωση και την ΑΕΚ. Και θα καταλάβεις γιατί. Ο Άρης σε μάτς με ιδιαίτερες συνθήκες δεν έχασε την πνευματική του συγκέντρωση. Δεν έχασε το μυαλό του και εγώ το χαρακτήρισα πριν τη χθεσινή νίκη, νίκη πρωταθλητισμού. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει. Είναι αλήθεια ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, ένα δύσκολο τρίποντο, γιατί πραγματικά εκτός αγωνιστικά μέσα που ο Άρης είχε αντιμετωπίσει τον Βόλο και μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι μια καλή ομάδα, έτσι, νομίζω έχουμε δει όλοι ότι ο Βόλος παίζει καλό ποδόσφαιρο, έτσι, ήταν και το εξαγωνιστικό, γιατί ο Άρης έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, καλούς ποδοσφαιριστές, και όταν τρώει ο Μπεδόιο την κόκκινη κάρτα, ξέρεις ότι θα είναι μια απουσία δυνατή, έτσι. Mm. Αλλά έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ότι πραγματικά ο Άρης, αυτό που δεν έδειχνε στα πρώτα μάτς, ενώ είχε καλούς ποδοσφαιριστές και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ήταν και στα πρώτα μάτς, έδειξε ότι έχει γίνει ομάδα κιόλας, έτσι. Φάνηκε και στη φασαρία που έγινε μέσα, που ήταν όλη μια ομάδα και μια γροθιά, και εκτός έδρας αυτό, αλλά το έδειξε και μες στην ΑΕΚ. Και δείχνει ότι εκεί που στην αρχή του πρωταθλήματος τα αποδυτήρια δεν φαίνονταν να ήταν, να μην τα είχε κερδίσει ο κύριος Μάντζος, τώρα φαίνεται ότι έχει κερδίσει και υπάρχει μια υγεία, πανηγυρίζουν όλοι μαζί, πανηγυρίζουν τον γκολ, πανηγυρίζουν την νίκη, παίζουν όλοι για τον Άρη, για την νίκη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Κοίτα, πέρα τη διαχείριση του Μάντζου, επειδή εσύ ξέρεις και τα αποδυτήρια τώρα και γενικά τα αποδυτήρια ως ποδοσφαιριστής που ήσουν, είναι καμιά φορά και οι ισορροπίες και η χημεία πρέπει να βρεθεί ανάμεσα σε παλιούς και νέους. Γιατί ήρθαν πολλοί νέοι, όχι τόσοι πολλοί όσο έχουμε δει σε άλλες μεταγραφικές περιόδους, αλλά πολλά καινούργια πρόσωπα και τη βασική εντεκάδα.
Πάρα πολύ. Γιατί θυμάμαι το πρώτο μάτι εκεί που λέγαμε ο Άρης έχει φτιάξει έναν καλό ποδό τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Ξαφνικά ξεκινάει την 11η. Ο Άρης στο πρώτο μάτι, επίσημο μάτι στην έδρα του, με 7 καινούριους, με 7 βασικούς μεταγραφές. Καινούριες μεταγραφές. Είναι πραγματικά, ήταν πολλά καινούργια πρόσωπα. Και εκεί λίγο χάθηκε στην αρχή αυτό από τον κύριο Μάντζο, που στην πορεία μετά τα κατάφερε, το κέρδισε πάλι πίσω. Και νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ήταν που τιμώρησε μετά το άτυχο αποτέλεσμα, που τιμώρησε τον Σάσα και τον Μπεναλουάν, που ήταν βασικό, και τον Μπεναλουάν. Εκεί φάνηκε ότι δεν κοίταξε το δέντρο, αλλά κοίταξε το δάσος. Δεν κοίταξε δηλαδή το επόμενο μάτς που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και άφησε εκτός αποστολής και τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά περισσότερο τον Σάσα, που ο Σάσα ήταν ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Και εκεί και ευνοήθηκε και με το αποτέλεσμα. Έδειξε ότι όλοι δεν υπάρχει βασικός, όλοι παίζουμε για τον Άρη και θα πρέπει να είναι ο καθένας αυτό που πρέπει να είναι για να παίζει. Κανένας δεν έχει τη φανέλα του βασικού και εκεί κέρδισε τα αποδυτήρια και βλέπουμε και ένα Σάσα που επιστρέφει, όπως χθες το ξανά, να παίζει στην εντεκάδα και είναι αυτός που πρέπει να είναι. Νομίζω εκεί κέρδισε ο κύριος Μάντζος τα αποδυτήρια και γενικά έδειξε ότι πάνω απ' όλα είναι ομάδα. Και μια ομάδα που δείχνει ο Άρης ότι είναι ομάδα, και αυτό που λες εσύ, είναι, υπάρχει ένα καλό κλίμα και είναι και μια συνολική φόρμα την οποία διανύει ο Άρης τελευταία μας. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι δύο, σίγουρα μπορείς να ξεχωρίσεις ένα-δύο ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι οι παίχτες, και ειδικά οι 11, στους οποίους βασίζεται ο Μάντζιο σταθερά στα τελευταία τρία παιχνίδια, δημιουργούν μια συνολική φόρμα και μια συνολική καλή εικόνα μέσω αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή ο Άρης δεν κερδίζει μόνο, ο Άρης παίζει ξανά και καλό ποδόσφαιρο που βλέπαμε πέρυσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μετά το μάτς μες στη Λαμία, ενώ κέρδισε ο Άρης, όλοι είχαν πει ότι δεν τους άρεσε ο Άρης. Αν και εγώ το είπα και τότε και το ξαναλέω, ότι ήταν μια επαγγελματική νίκη μες στη Λαμία. Ήταν, πραγματικά δεν ήταν καλός ο Άρης, αλλά πήρε τους 3 βαθμούς. Έτσι, γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να είσαι πάντα καλός. Αλλά σημασία έχει να παίρνει και τους βαθμούς. Και δεν πήρε μόνο τους βαθμούς, αλλά πήρε και ψυχολογία στο γύρο το μάτς. Και φάνηκε μετά με τον Πανετολικό που είναι. Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Πανετολικό, ναι. Που, ναι, ναι, έτσι ακριβώς, που έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο και πέτυχε και μια μεγάλη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει κάνει μια καλή, πολύ καλή ομάδα, με πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, δημιουργεί φάσεις. Το μόνο που πονάει, που τώρα στα τελευταία μάτια δεν φάνηκε τόσο γιατί πέτυχε τα γκολ, είναι να βάλει το εύκολο γκολ. Δεν έχει το center for που θα... Ο Καμαρά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι, για μένα είναι ο ποδοσφαιριστής που ανοίγει διαδρόμους, ο ποδοσφαιριστής που κάνει περιφερειακός. Το επιθετικό σου, ναι, έτσι ακριβώς, που ανοίγει διαδρόμους, κάνει την δουλειά, θα πετύχει και τον goal, θα έχει και την assist, αλλά δεν είναι ο scorer, δεν είναι ο άνθρωπος που θα είναι μπροστά και θα βάλει 15 με 20 goal. Που έχει τη σεντερφορήσια κίνηση, πρέπει, να το πούμε έτσι. Ναι, δεν έχει, ναι. Δεν έχει το γκολ του Κουκουλιά, ας πούμε, έτσι. Να μπράβο, καλά το λες, έτσι μπράβο. Έτσι. Με το 29 στην πλάτη, να τα λέμε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Έτσι μπράβο. Ναι, αν δηλαδή ο Άρης για μένα κάνει αυτή τη μεταγραφή το χειμώνα, θα πραγματικά θα πάει για το κάτι παραπάνω. Είναι μια θέση στην οποία η ομάδα όντως είναι πιθανό να κινηθεί τον Ιανουάριο και υπάρχει και μια ακόμα στην οποία βλέπουμε μόνο ένα ποδοσφαιριστή ως καθαρή επιλογή. Δηλαδή πίσω το φόρο τον Μπερτόγλιο, τον οποίο Μπερτόγλιο άρχισε να χάσει για τουλάχιστον 3 με 4 παιχνίδια τις επόμενες αγωνιστικές. Και εκεί πλέον δημιουργείται ένας πονοκέφαλος για τον Μάντζιο. Ναι, μεν υπάρχουν πολλοί μεσοεπιθετικοί, αλλά δεν έχει κανένας, νομίζω, τα χαρακτηριστικά για να κουμπώσει εκείνη τη θέση. Ναι, ναι, είναι πραγματικά κρίμα γιατί χάνει τον Μπερτόγλιο που ήταν και σε φόρμα, είναι και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς. Αλλά όταν είσαι στον Άρη, έχεις υψηλούς στόχους, τώρα δεν παίζεις άλλο Ευρώπη, αλλά παίζεις και στο Κύπρο και στο Πρωτάθλημα. Ναι. Και νομίζω το έχει δείξει ο Άρης, δεν έχει μόνο 11 ποδοσφαιριστές, έχει και περισσότερους για αλλαγή που είναι και καλοί ποδοσφαιριστές και θα είναι έτοιμοι. Και χαίρομαι πολύ που ξαφνικά εκεί που δεν τον υπολογίζαμε στην αρχή, τον Ματέο Γκαρσία, γιατί γύρισε... ενώ τη δεύτερη φορά που γύρισε σαν μεταγραφή στον Άρη δεν ήταν αυτός που δεν είχε τη φόρμα που είχε όταν έφυγε. Αλλά στα τελευταία δύο παιχνίδια αρχίζει και πατάει πάλι καλά στο γήπεδο, φαίνεται, πέτυχε και τον γκολ και εύχομαι δηλαδή να συνεχίσει να πάρει την ψυχολογία που χρειάζεται, που του την έδωσε και ο Άρης, έτσι, και του την έδωσε αλλά και έκανε και υπομονή και ο Άρης, και να ξαναδούμε τον Ματίγια που είχαμε. Το Ματέο. Το Ματέο, ναι, okay. Και το διαφορετικό νομίζω, Γιώργο, με το Ματίγια είναι ότι σε σχέση με την πρώτη θητεία βγάζει σταθερότητα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι από την πρώτη θητεία το Ματέο να έχει κάνει 3 καλά παιχνίδια διαδοχικά. Ναι, εντάξει, ναι, είναι.
ένας ποδοσφαιριστής, ο Άρης έχει πολλούς ποδοσφαιριστές ψυχολογίας. Ναι. Δηλαδή, ενώ πολλές φορές, δηλαδή, όπως και ο Μπρούνο Γκάμα, ενώ ήταν ο διακριθέντης πέρσι και πρόπριση μετά τον τραυματισμό του, μετά φέτος δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα. Και είναι ποδοσφαιριστές αυτοί οι Λατινοαμερικανοί, έτσι ποδοσφαιριστές. Είναι και πολλοί ποδοσφαιριστές της ψυχολογίας, είναι που θέλουν τον προπονητή να νιώθουν ότι τους εμπιστεύεται, ότι τους έχει στην εντεκάδα, και είναι ποδοσφαιριστές που πρέπει και να τους δαντεύεις. Θέλουν λίγο κανάκια, μα ναι, θέλουν, το χρειάζονται. Ναι. Το χρειάζονται. Και είναι λογικό, εντάξει, γιατί δεν ζουν ούτε στη χώρα τους, έχουν φύγει μακριά από την πατρίδα τους, από την οικογένειά τους. Εντάξει, μην το. Δεν, γιατί και εμείς, και εγώ έχω κάνει σε εξωτερικό ποδοσφαιριστής, είναι διαφορετικά να είσαι στο εξωτερικό και διαφορετικά να πει στην πατρίδα σου. Και είναι ποδοσφαιριστές που είναι δεμένοι και με την οικογένειά τους. Και ίσως είναι και ένας λόγος. Είναι που... άνθρωποι, συγγνώμη. Ναι, που είναι δεμένοι και με την οικογένειά. Που η Τούρμπε φαίνεται να ψάχνεται. Χθες μπήκε, ήταν θετικός, θα πω εγώ. Εντάξει, απλά έχει μια μονή με τον γκολ. Και ίσως και επειδή ήρθε και η οικογένειά του τελευταία, το βοηθήσει και αυτόν λίγο. Γιατί είναι στοίχημα κι αυτός για τον Άρη. Ναι, είναι, φαίνεται ότι το πιέζει περισσότερο και πολλές φορές αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Πιέζει παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί και ψυχολογία και μάλλον σε πιέζει παραπάνω και ψυχολογικά. Αλλά νομίζω και αυτό, αν τον δώσουμε χρόνο, τον εμπιστέψουμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι καλός και έχει ποιότητα και φαίνεται στις κινήσεις και σε δέτοια. Αν πετύχει και τον γκολ που είχε χάσει τότε με τον Πανετολικό, νομίζω στην έδρα μας, θα τον έδινε πάρα πολύ ψυχολογία και εκεί ήταν και άτυχος. Μακάρι να συνεχίσει, είναι ευχιόλο να συνεχίσει ο Άρης έτσι. Βρήκε την ηρεμία αυτή που δεν είχε στην προηγούμενη διακοπή, πριν 4 μάτς, και τη βρήκε νομίζω και ο προπονητής, που νομίζω συμφωνείς και εσύ ότι δέχτηκε παραπάνω κριτική από αυτή που έπρεπε, από ένα σημείο και μετά. Αλλά παρόλα αυτά ο Καρυπίδης τον στήριξε και τον δικαιώνει ο Μάντζιος με τα τελευταία 4 παιχνίδια. Μ' άρεσε που τον στήριξε στα δύσκολα και νομίζω, εντάξει, τώρα. Πάντα όταν πείσεις στον Άρη είναι μια βαριά φανέλα με πολύ κόσμο και οι απαιτήσεις είναι υψηλές και η ίδια η ομάδα έχει ανεβάσει πολύ τις απαιτήσεις της ομάδος. Αλλά μ' άρεσε που ο Καρυπίδης δείχνει ότι είναι ένας πρόεδρος που δεν αλλάζει εύκολα τον προπονητή, γιατί δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει μόδα αυτό, το να αλλάζουμε 2 και 3 φορές και 4 φορές σε μια χρονιά έναν προπονητή που πραγματικά για ένας προπονητής θέλει τον χρόνο του, θα έχει και τα άσχημα αποτελέσματα, αλλά θέλει και τον χρόνο του να φτιάξει μια ομάδα. Και όταν με έναν άλλο, σαν τον Άρη φέτος που έχει τόσες μεταγραφές, έτσι, να τους γνωρίσει, να τον γνωρίσουν, να δέσει ομάδα μαζί, εντάξει, πάντα υπάρχει, θέλει τον χρόνο του. Μ' άρεσε που τον στήριξε και δικαιώνεται και εδώ και για ακόμα μια φορά και ο κ. Καρυπίδης. Θα μου επιτρέψει και μ' αρέσει να βλέπω τον Μάντζιο στον πάγκο του Άρη, γιατί είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, ένας Έλληνας προπονητής, ένας νέος Έλληνας προπονητής και ένας προπονητής που ήταν και στην ομάδα και σαν ποδοσφαιριστής και φαίνεται ότι είναι και δεμένος με την ομάδα. Είναι, ναι, όντως. Θα κάνω και εγώ μια ερώτηση στον Γιώργο, ναι. Με τον οποίο έχω μιλήσει πρώτη φορά το 2007, Νίκο Παπαδόπουλε. Είναι από 14 χρόνια. Πασεραϊκό. Πασεραϊκό. Και ρεπορτάζ στα καλά χρόνια. Τα λιοντάρια. Εντάξει, ακόμα θυμόμαστε. Έχει το λιοντάρι στην καρδιά. Κουκουλιά. Ήταν ωραία χρονιά. Και γιατί για τον Γιώργο. Εντάξει, νομίζω και ο Άρης. Και ο Πασεραϊκό είναι στην καρδιά σου πέρα από τον Άρη. Εκεί έκλεισε την καριέρα. Εντάξει, δεν θα πάμε πολύ πάλι στο Πασεραϊκό. Αν βλέπει την τωρινή προσπάθεια και αν πιστεύει ότι μπορούν να κάνουν κάτι σε ένα πρωτάθλημα, Γιώργο. 35 ομάδων, 36 ανεβαίνει ένας, δεν ξέρω τι πρωτάθλημα μπορεί να είναι αυτό. Δυστυχώς, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, πού να επενδύσουν οι ομάδες, 36 ομάδες, πόσες είναι να ανεβαίνει ένας, δηλαδή πραγματικά επενδύεις και πιο εύκολο να και άσχετα και όσο και να επενδύσεις και όσο και καλή ομάδα να κάνεις, νομίζω είναι πιο εύκολο να κερδίσεις το jackpot παρά να ανέβεις. Δηλαδή, πραγματικά είναι δυστυχώς κρίμα για αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μετά από το συγχωρημένο του Θεοδωρίδη, νομίζω ότι πλέον και στον Πανσεραϊκό φαίνεται μια υγεία να υπάρχει στην ομάδα. Αυτό που ακούγεται προς τα έξω να είναι οι ποδοσφαιριστές πληρωμένοι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι τα αποδυτήρια όπως πρέπει να είναι, να έχουν οι ποδοσφαιριστές αυτά που πρέπει να έχουν, γιατί σε αυτές τις κατηγορίες δύσκολο το βρίσκεις αυτό το πράγμα.
και γιατί και δεν πάβει να είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, άθλητα που παίζουν χαμηλότερη κατηγορία. Mm-hmm. Και πρέπει για να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν, θα πρέπει να έχουν και στην καθημερινότητά τους και στις προπονήσεις αυτά που τα χρειάζονται, που είναι τα εργαλεία τους. Γιατί δυστυχώς το λέω και το ξαναλέω, επειδή μιλάω με πολλά παιδιά που παίζουν χαμηλότερες κατηγορίες, ακόμα και στην Α' και σε κάποιες ομάδες, πραγματικά είναι τραγικές οι καταστάσεις. Και όχι μόνο οι τραγικές καταστάσεις, για να προπονιούνται και να είναι, θα πρέπει να... για να προπονιούνται σωστά και να έχουν αυτά που πρέπει να έχουν. Να βγαίνει ο μήνας. Ακόμα δεν πληρώνονται, πραγματικά δεν πληρώνονται. Έτσι. Και μιλάμε τώρα να φεύγεις από το σπίτι σου, να είσαι επαγγελματίας, να πας σε μια άλλη πόλη και να και να συμπληρώνουν οι γονείς σου, Γιώργο. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό, δεν είναι. Τσοντάρουν οι γονείς. Πραγματικά. Επαγγελματίες, πώς βρίσκεις. Πραγματικά. Και δεν ασχολείται κανείς. Αφού το έδωσε ευκαιρία, σου αναφέρω δηλαδή. Νομίζω ότι γίνεται ένα πολύ ωραίο έργο και στον Πανσεραϊκό. Εύχομαι και ο Πανσεραϊκός, γιατί είναι μια ομάδα που την έζησα, πραγματικά που έπαιζα στις Σέρες και ξαναγυρίσαμε μετά από 16 χρόνια ξανά στην Α' Εθνική, και πραγματικά έβλεπε στο γήπεδο του Πανσεραϊκού να είναι γεμάτο. Και εκεί διψάει ο κόσμος, είναι μια πόλη που αγαπάει την ομάδα, αγαπάει το ποδόσφαιρο, και καταφέραμε τότε εκείνη τη χρονιά να φέρουμε πάλι τον κόσμο πίσω στο γήπεδο, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και στη Δράμα διψάει, Γιώργο, και στην Καβάλα, και ναι, στη Βέρεια, πόλη, και στην Κατερίνη. Πραγματικά. Αλλά μπράβο, είναι, είναι ομάδες. Με ιστορία και κόσμο. Ναι, με ιστορία και κόσμο. Δηλαδή βλέπω τώρα να παίζει ο Άρης χθες στο Βόλο, για να μην έχει ο Βόλος δηλαδή 100-150 άτομα. Αν ήταν Ολυμπιακός, δηλαδή, Βόλο μπορεί να έχει και 10.000 κόσμο. Είναι και Βόλο, ακόμα και είναι. Ακριβώς, δηλαδή νομίζω. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε τώρα και κλείνουμε σιγά σιγά. Τα γήπεδα είναι ασχημένο το πρόβλημα. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εμείς εσένα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος ο Γκουλιάς.